ένα σνεφάκι, ένα μικρό όχι, αυτό, όχι. Για αστεία πράγματα. Δηλαδή είσαστε συνέχεια μέσα στα μέλια. Όχι, ποτέ δεν είναι μια σχέση με στα μέλια, αλλά το να υπάρξει μια κόντρα, μια αυτή για χαζοπράγματα, είναι όχι, δηλαδή πολύ φυσιολογικά. Χωρίς να κινδυνεύει ποτέ η σχέση, ξέρεις, να χωρίσεις, να έχεις καυγάδες και τέτοια. Α, δεν έχετε φτάσει ποτέ σε κάτι οριακά δυσάρεστο. Άλλα, θα πούμε κι άλλα, όχι. Εντάξει, έχει πει και την πιο ωραία τάκα. Η πιο ωραία τάκα θεωρώ ότι δεν μιλάω για τη σχέση μου, γιατί δεν θέλω να με ματιάζουν. Καλό είναι αυτό. Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Ναι, αλλά τώρα έχουμε ανοίξει κουβέντα εδώ. Έχουμε σκόρδα. Λοιπόν, είσαι ανταγωνιστική στα παιχνίδια. Εσύ ρωτάς. Δεν σε κέρδισα την άλλη φορά, σε ξεφτέλησα εδώ πέρα. Αχ, τι θα παίξω εγώ. Ποιος θα παίξει. Οι δυο θα παίξετε και να συντονίσω εγώ. Θα παίξουμε το καλάθι, έλα. Να θυμηθούμε τα παλιά. Αχ, Χριστέ μου, Χριστέ μου. Αχ, τι ωραία. Εσύ είσαι πιο ανταγωνιστική από μένα. Ναι, μωρέ, σε είδαμε που έφυγες. Σιγά-σιγά προχώρησε κιόλας όμως. Σε είδαμε που έφυγες την άλλη φορά. Δεν έφυγα, μέχρι απέναντι πήγα. Πάρε εδώ το καλαθάκι. Κοίτα να μου σπάσει τα χέρια πάλι. Λοιπόν. Πάρ' όλο το καλάθι, Κατερίνα μου. Έχω το καλάθι στα χέρια μου. Θα με βοηθήσει λίγο, Θέμη, αν δεν κάνω λάθος. Αγάπη, ναι, εννοείται. Το έχω στο κέντρο τώρα. Θα το ακουμπά στο κέντρο και θα μα κάνει μια ερώτηση. Λοιπόν, και εγώ θα το αρπάζω πρώτο. Μόλι τελειώσει η ερώτηση. Έλα, συμφωνία, δώσε χέρι. Εντάξει. Μεταξύ κυρίων συμφωνία. Θα περιμένει τελειώσει η ερώτηση. Ναι, μου σπάσει το χέρι όμω. Για να μπορώ να πιάσω. Λοιπόν. Λοιπόν, η Παναγιώτα από την Πειραιά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή. Γεια σα. Καλή σας μέρα. Κάνετε. Γεια σας. Καλά, ευχαριστώ εσείς. Καλημέρα σε όλο το πάνελ. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Και να είστε καλά όλοι σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει, ποιον διαλέγετε από τους δύο, τη Βάσο ή το Θέμη. Το Θέμη ή τη Βάσο. Θα διαλέξω από ευγένεια τη Βάσο, σαν προσεκτημένη που είναι. Εννοείται, είναι μπράβο σας. Ευχαριστώ. Μπράβο σας. Πιστεύω να τα πάμε καλά. Θα σκίσετε. Καλή επιτυχία και η Μαρία από Γαλάτσι. Καλημέρα, Μαρία. Καλή σου μέρα. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά, αγάπη μου, εσύ. Καλά είμαστε κι εμείς. Αναγκαστικά, μπορεί να σου βγει και σε καλό. Βέβαια, θα παίξει με το Θέμη. Γεια σας. Δεν πειράζει. Δεν της άρεσε, δεν άκουσα. Γεια σας, γεια σας, συγγνώμη. Γιατί να μην της αρέσει. Συγγνώμη. Λοιπόν, και η νικήτρια κερδίζει μία φωτογραφική μηχανή. Λούμιξ. Πάρα πολύ ωραία, της Panasonic, είναι εξαιρετική. Είστε έτοιμοι. Μάλιστα. Πανέτοιμοι. Λοιπόν, τα λέω γρήγορα. Οπότε θέλω να είστε πολύ γρήγοροι και δύο. Λοιπόν, η σύζυγος, ξεκινάμε τώρα. Ναι. Πάμε. Η σύζυγος του Ουίλιαμ της Μεγάλης Βρετανίας. Λέγεται Πίπα ή Κέιτ Μίτλετον. Κοίταγε τα μουσά. Πίπα είναι η αδερφή της, Κέιτ φυσικά. Επόμενο ζωάκι. Δεν είπα, δεν είναι σωστό ή λάθος. Μια τρελή, τρελή σαραντάρα. Πρωταγωνιστούσε η ζωή Λάσκαρ ένα Βλαχοπούλου. Δεν τελείωσε η ερώτηση. Εντάξει. Άντε, πάρτο τώρα, άντε, πάρτο, πάρτο, πάρτο. Πες την απάντηση. Πάντα. Ρένα Βλαχοπούλου. Πολύ σωστά. Η Έγινα. Θα μας βάλεις ή θα πάρουμε το κόμμα. Πάρτε εδώ το ελεφαντάκι. Η Έγινα είναι διάσημη για τα φυσί και τα καρύδια της. Τι έπαθες, αγάπη μου. Τι, να του κάνω μάκια να περάσει. Ξύπησε. Για τα φυστικάκια της. Να του κάνω μάκια να περάσει. Επόμενο. Τι είναι αυτό, φώκια, πάρτε να περιμένει την ερώτηση να τελειώσει. Το 2004, σε άξιο βάθρο, τραγούδισε στο Eurovision τραγούδι This Summer Night of the Shaking. Το 4 ήταν το Shaking. Τελευταίο, το χελονάκι. Ναι, αφού είναι 3-2. Είναι πολύ δύσκολη τελευταία ερώτηση. Έλα. Θα πιάσει και δύο. Στις 12 Δεκεμβρίου θα πούμε χρόνια πολλά στο Σπύρο, στο Λευτέρη. Στο Σπύρο. Μπράβο. Πολύ με το Σπύρο σε βλέπω. Μπράβο. Κέρδισε, κέρδισε ο Θέμης. Τον άφησα. Άρα κέρδισε η Μαρία από Γαλάτσι. Πολλά συγχαρητήρια, Μαρία. Δεν χαίρεσαι. Τέλος πάντων. Ρε, μου σπάσα το χέρι. Άντε, βρε, μου σπάσα το χέρι, ψεύτρα. Εγώ δεν θα φύγω σαν και σένα, θα μείνω κυρία εδώ και θα αποδεχτώ την ήττα μου. Είναι η Βάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν βίος απέναντι της όμως. Θα σου έλεγα τώρα εσένα. Μεταφάω τον ευθεία στο κάτ. Έναν ακτινολόγο, γιατί λέει ότι σε έσπασα το χέρι. Να σου πω κάτι, είναι αγένεια. Ποιο? Καλείς 5 ανθρώπους. Χάνω συνέχεια, Κωνσταντίνα μου, ας κερδίσω και μια φορά. Την άλλη φορά δεν ήσουν όταν στον εξευθελισμό, ούτε ένα δεν είχε πάρει, ένα μάλλον είχε πάρει. Ορίστε, είδες, πάλι με είχε κερδίσει την άλλη φορά. Ήταν η revenge σήμερα. Να σου πω, σου λείπει η Θεσσαλονίκη. Ναι, μου λείπει, θα ήθελα να μπορώ να πηγαίνω πιο συχνά.
Αλλά εντάξει. Σκέφτεσαι την υπόλοιπη ζωή σου κάποια στιγμή να μετακομίζεις μόνο στη Θεσσαλονίκη? Όχι, δεν θα ήθελα να γυρίσω πίσω. Α, δεν θα ήθελες? Όχι, μου λείπει γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω να βλέπω τους δικούς μου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ήθελα πια να γυρίσω. Ενώ δυσκολεύτηκα πολύ να προσαρμοστώ στην Αθήνα. Τώρα πια δεν το βλέπω ότι μπορώ να γυρίσω να μείνω στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο στην Αθήνα στο να προσαρμοστείς? Η κίνηση, η συμπεριφορά, τι ήταν αυτό που ήταν διαφορετικό από τη Θεσσαλονίκη? Κοίταξε να δεις, όταν είσαι σε μια, έχεις ζήσει 26 χρόνια τώρα σε μια πόλη και μετά έρχεσαι εδώ και δεν μπορείς να φας εύκολα, διότι υπάρχουν αυτές οι μικρές διαφωνίες. Το ότι δεν μπορείς να βρεις τους δρόμους, το ότι κυκλοφορούσαμε ένα χάρτη σαν Κινέζος τουρίστας στο Σύνταγμα και δεν ήξερα από πού να πάω, το ότι έπαιρνα τον ηλεκτρικό ανάποδα, ήθελα να πάω Αθήνα και πήγαινα Πειραιά. Το ότι δούλευα, έμενα στην Γαλιθέα στην αρχή και δούλευα στα Σπάτα, στον Καραγιάννη. Υπήρχαν πάρα πολλά. Το ότι έπρεπε να βρω μετά σπίτι μόνη μου. Δεν είχα φίλους. Δηλαδή είχα δύο φίλους. Είναι η ιστορία μιας κατατρεγμένης. Τι είναι αυτό το οποίο έχουμε ακούσει σήμερα? Του πάει να με λυπηθεί σαν σήμερα. Δηλαδή, σε 100 πράγματα. Πες μου γρήγορα, dancing βλέπεις? Η παράσταση τελειώνει στις 10. Αυτό δεν έχετε σήμερα? Ναι, ναι, όταν γυρνάω στο σπίτι, όσο προλαβαίνω, χαζεύω. Α, σ' αρέσει? Ποιο αρέσει πιο πολύ? Αρέσει πολύ η Ντορέτα και ο Ηλίας ο Βρετός πάρα πολύ από τους άντρες. Αλλά του δύο πρώτους έχει πει από βαθμολογία, νομίζω, μέχρι στιγμή. Είναι πρώτη, δεν τα έχω δει όλα. Πώς έχουν πει? Συνήθως τρία, νομίζω. Η Ντορέτα όμως είναι θεά, πιστεύω. Ναι, τέλεια, ναι, το έχει πάρα πολύ. Άντε και εσύ λοιπόν σε ένα από τα επόμενα. Δεν θα ήθελα. Βάσο. Βγάλε και ξαναβάλε μετά τον υπουργό στην πρίζα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Που ήσουν σήμερα εδώ και την επόμενη φορά θέλω να φέρεις ένα κοκκινιστό. Την επόμενη φορά κοίτα να μην αρρωστήσεις την Αταλία, να είναι εδώ, όχι εσύ. Κοίτα και λίγο απέναντι. Μάλιστα. Εκεί κάποιος άλλος την έχει αρρωστήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός είναι άρρωστος εδώ και δύο εβδομάδες, όχι εμείς. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.